Πάμε, συνεχίζουμε ποδόσφαιρο για την ώρα. Πάμε να καλησπερίσουμε πρώτα τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στη μετάφραση και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του σήμερα. Μεταφραστής ΠΑΕ, ο Αλέξανδρος Μουρατίδης. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και πάμε με τη δική σου βοήθεια να καλησπερίσουμε τον Φραν Βέλεθ, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Buenas tardes, Φραν. Hola, buenas tardes. Αυτό ήξερα και εγώ να το πω. Ναι, εντάξει, okay. Περίμενε, ξέρω κι άλλο. Ξέρω κι άλλο. Φραν, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Μπράβο, ωραία. Μέχρι εδώ ήξερα, παιδιά. Ξέρω και το ετού και εσύ δηλαδή τι κάνεις. Μέχρι εκεί. Άρα ο Αλέξανδρος είναι χρήσιμος. Any more Greek words, Φραν? Yes, too much, but only μαλακίες. Αλέξανδρε, πες του και αυτά έχει πρόστιμο, οπότε να μην τα λέει καλύτερα. Για να το πληρώσουμε εμείς, οπότε ας το. Αγουένεν καστιγάρ πορε στο Φραν. Παγκάρ, παγκάρ. Αρχικά να τον ρωτήσουμε πόσο ξενερωμένος ήταν που δεν έπαιξε το τελευταίο μάτι σεζόν, γιατί ήταν στον πάγκο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχει λέξη στα ισπανικά, καταρχήν ξενερωμένος. Ο Αλέξανδρος θα πάει κοντά. Por empezar, Fran, ¿cómo sentiste que no podrías jugar al último partido? Bueno, al final me recuperé, estaba para el partido, pero decidimos entre todos que si no hacía falta que participara, mejor que no arriesgara, porque al final ya, el objetivo ya se había cumplido y al final era una tontería. Y Alicia, ¿no te hicieron en apexo? Ήμουνα κοντά στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, αλλά αποφασίσαμε μαζί με το ιατρικό τίμο ότι αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να συμμετέχω καλύτερα, θα ήταν να μην διακινδυνεύσουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα περαιτέρω στον τραυματισμό μου. Το θέμα είναι ότι πετύχαμε το στόχο μας εν τέλει και είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που αγαπήθηκαν από τον κόσμο φέτος. Ήρθε στην ομάδα από το καλοκαίρι, δείχνει να έχει αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην άμυνα, βεβαίως και με τα άλλα παιδιά που έχουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα από το ξεκίνημα της σεζόν. Του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε, συνέχισε και πλέον βρίσκεται στην πρώτη του σεζόν στον Άρη ολοκληρωμένα και έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Φραν, του αρέσει ούν τελος φουτβολίστας μας αμάδος δελαφιτιών. También eres un futbolista muy importante para el equipo. Eres feliz por esta temporada en el equipo, en general, ¿cómo sientes aquí? Sí, la verdad es que desde el primer día que llegué me sentí muy querido por la afición, muy bien en el club y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Al final la temporada ha salido todo muy bien. He jugado bastantes partidos, el equipo se ha metido en el objetivo que era jugar Europa y para mí la verdad es que ha sido un año muy bonito y he estado muy feliz aquí. Από την αρχή έχω νιώσει μεγάλη αγάπη από τους οπαδούς και από όλους τους ανθρώπους που περιτριγυρίζουν το σύλλογο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί πετύχαμε και το στόχο μας, ο οποίος ήταν να βγούμε στην Ευρώπη και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή χρονιά. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος εδώ και είμαι πολύ καλά. Περίμενε ότι στον Άρη θα βρει τόση αγάπη από τον κόσμο, γιατί συνεχώς του έρχονται φαντάζομαι μηνύματα στα social media και ο κόσμος του πετυχαίνει έξω. Και την κρατούσα για μετά, αλλά θα την κάνω τώρα αυτή την ερώτηση. Αν μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω όσον αφορά το ενδεχόμενο της ανανέωσης του συμβολαίου του και αν ακούει και αυτός ή διαβάζει. Αυτό ερωτήμα δεν κάνει κάτι. Μία-μία. Περίμενε. Φήμες, ναι, που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό. Τέσσερις ερωτήσεις έκανε. Περίμενε, Αλέξανδρε, μην τα ρωτάς όλα. Την πρώτη ερώτηση πρώτα πες. Από την τελευταία. Όχι, την πρώτη. Την πρώτη. Την πρώτη. Ναι. Την πρώτη. Ωραία. Αν περίμενε τόση αγάπη από τον κόσμο. Έτσι. Ερχόμενος και έχοντας μόλις μία σεζόν στην ομάδα. Όλα μαζί θέλουν να τα μάθουν αυτοί οι νέοι. Ναι. Φραν, esperaba ser tanto amado de la afición en tu primera temporada aquí. Bueno, al final desde los primeros partidos me lo dije yo en una entrevista que me hicieron que la verdad es que me había sorprendido la afición muy positivamente para todo. Desde el primer partido ya vinieron muchos aficionados fuera del campo y la verdad es que me ha sorprendido para bien. La verdad es que no lo había visto en ningún sitio. Y Alicia, ¿no te Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από τα πρώτα παιχνίδια είχα πάθει πλάκα γιατί ο παδί ήταν παντού, μας βρίσκανε έξω από το γήπεδο, ερχόταν στα εκτός για ακόμα από την προετοιμασία και μας έχουν αγαπήσει πάρα πολύ όλους τους παίκτες και εγώ δεν περίμενα και προς το πρόσωπό μου τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και
τόσο μεγάλη στοργή που παίρνω από τους οπαδούς και μου δίνει δύναμη αυτό. Είναι λίγο πιο ζεστά εδώ από ότι στην Πολωνία και δεν εννοώ μόνο τον καιρό. Κοιτάς εκεί η Εγγρέθεια, εσμάς λοσίντασον μας πασιονάδος και εν Πολώνια. Más que en Polonia y más que en España, son, viven el fútbol como, como parte de su vida. Si en el fútbol no son felices, y eso se nota. Cada vez que van al campo, lo único que quieren es que el equipo gane, que lo dé todo, y eso al final lo transmiten. Όχι μόνο από την Πολωνία και από την Ισπανία, οι οπαδοί εδώ βλέπουν το ποδόσφαιρο ως κομμάτι της ζωής τους. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, αν κάνουν τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα τους, το ζουν πολύ πιο έντονα και δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Αυτό το πάθος τους μας το μεταδίδουν και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Όταν έρχονταν περίμενε ότι θα φτάσει να είναι ένας από τους παίκτες που θα φοράνε το περιβραχιόνιο και θα του το αναγνωρίζει κιόλας αυτός ο κόσμος, δεν θα λέει ότι το αξίζει να το φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού? Cuando veniste aquí, esperabas que serías un de los capitanos y también merecido. No, eso me sorprendió. La verdad es que cuando me entregaron el brazalete yo no me lo esperaba en ningún momento. Y al final ha sido una de las cosas buenas de esa temporada también, ¿no? Eso significa que soy importante en el equipo y que me apoyen los compañeros. Y al final eso hace que todo vaya mejor y cuando uno se siente importante fuera del campo, dentro del campo, también me siento importante. Όταν μου δώσανε το περιβραχιόνιο του αρχηγού ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Το οποίο όμως με έκανε να νιώσω ακόμα πιο σημαντικός. Ένιωσα ότι έχω την υποστήριξη των συμπαικτών μου, την υποστήριξη των φιλάθλων και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να νιώθουν σημαντικοί και ότι είναι ενεργά μέλη μιας ομάδας. Το να έχω το περιβραχιόνιο μου δίνει ευθύνη, αλλά με κάνει να πιστεύω και περισσότερο στον εαυτό μου. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Ο ίδιος πώς διαχειρίστηκε πνευματικά κυρίως τη φετινή σεζόν, γιατί ξεκίνησε η ομάδα καλά τις πρώτες αγωνιστικές, ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα, άλλαξε και ο προπονητής, υπήρχαν στιγμές όπως ο αποκλεισμός του κυπέλου, αλλά στο τέλος της σεζόν το φινάλι ήταν με χαμόγελα και αισιοδοξία με την ευρωπαϊκή έξοδο. Του mismo, ¿cómo sentiste mentalmente? Por eso que ha pasado durante el año con el entrenador, con la copa, después que podríamos jugar mejor y al final que hemos hecho el objetivo de llegar a la Europa. Bueno, yo ya tengo una experiencia de otros equipos de que siempre hay altibajos en un equipo, siempre hay momentos peores, momentos más difíciles, luego cuando no vienen los resultados siempre se echa el entrenador el primero. Y bueno, al final el fútbol es así, ¿no? Al final yo en los otros equipos que he estado ya me ha pasado y tengo experiencia en ello. Y al final intento siempre mantener el mismo nivel, jugar siempre igual. Aunque el equipo vaya mal, intento hacer las mismas cosas que cuando va bien. Y ese método me funciona, ¿no? Al final hay que acostumbrarse porque el fútbol es así y se vive por momentos. Έχω εμπειρία και από άλλες ομάδες που μας είχαν συμβεί παρόμοια πράγματα. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω της και τα κάτω της για κάθε ομάδα και για τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους. Το θέμα είναι να συνεχίσεις να δουλεύεις σκληρά με τον ίδιο τρόπο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τη μία μέρα μπορεί να είσαι ήρωας, την άλλη μέρα να σε κρίνουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μάθαμε να ζούμε με αυτό. Έχουμε εμπειρία και από προηγούμενες ομάδες. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Δεν αλλάξαμε το στόχο μας και τέλει καταφέραμε να πετύχουμε αυτά που θέλαμε. Με το Χρύσανθο, συγγνώμη. Ναι, με το Χρύσανθο έχουμε μια διαφωνία την οποία θέλουμε να μεταφέρει στο Φραν. Ο Χρύσανθος. Καταρχήν πες του Κρυς για να καταλάβει, γιατί με το Χρύσανθος θα μπερδευτεί πέντε φορές. Έχει ξεχωρίσει το μάτς με τη Λαμία ως το πιο κρίσιμο της σεζόν. Εγώ πάμε αυτό κόντρα στην Ξάνθη. Για τον Φραν, ποιο ήταν τελικά το μάτς το οποίο άλλαξαν όλα? Εγώ το οριοθετώ ακόμα πιο πολύ. Ναι. Το γκολ του Ματίγια ότι τα άλλαξε όλα. Ναι. Fran, Chris dice que el partido más importante fue contra la mía, pero Nikos dice que el partido más importante del año fue contra Xanthi. Me tocó el de Matilla, ¿eh? Especialmente dice que el gol de Matilla fue el tiempo más crucial de esta temporada. ¿Qué es tu opinión? Yo creo que fue el de la mía en casa también, con ese gol de Matilla en el último minuto. Yo creo que ahí el equipo, a partir de ahí hubo un cambio de actitud en todo el equipo y yo creo que ese fue un partido muy importante para todos, porque si lo perdíamos veníamos de malos resultados
Y yo creo que ese partido fue clave para empezar todo bien. Y yo estoy con Chris que el partido más importante fue el de la mía. Συμφωνώ με τον Chris Armstrong. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν ήταν με τη Λαμία και με τον γκολ του Ματίγια που μπήκε στα τελευταία λεπτά. Ερχόμασταν από κακά αποτελέσματα. Μετά από εκεί ανακτήσαμε την πίστη στους εαυτούς μας, ανέβηκε η αυτοποίθησή μας. Νομίζω ότι ήταν το σημείο κλειδί για τα παιχνίδια που ήρθαν και για όλη τη σεζόν έτσι όπως εξελίχθη. Ένα σημείο κλειδί που λένε πολλοί είναι ότι αν ο Βέλεθ δεν είχε μέσα στη χρονιά 2-3 τραυματισμούς που τον άφησε έξω για κανένα δύο παιχνίδια, ανατραυματισμό εννοώ, έτσι. Ο Άρης θα μπορούσε να είναι και πιο σταθερός και να πάει πολύ καλύτερα και μάλιστα οριοθετούν ως έτσι πιο σημαντικό πλήγμα τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Ότι εκεί, αν δεν έβγαινε έξω έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πιστεύει και ο ίδιος ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο συνολικά στην πορεία του Άρη αυτό? Σαν αλγούνος δήθεν και sino tenías estas lesiones durante la temporada, quizás el equipo podría llegar más lejos en las competiciones y especialmente en el partido contra PAOK en Vikelidis, que tú tenías aquí lesión, quizás algunas cosas serían cambiadas. Bueno, al final eso nunca se va a saber, ¿no? Yo creo que al final siempre cuando había una lesión, el compañero que entra la intenta hacer lo mejor posible y al final son factores del fútbol, ¿no? Al final cuando uno está en el campo y lo da todo, corre el riesgo de lesionarse. Y al final yo creo que son parte del futbolista las lesiones. Yo creo que eso nunca se sabrá si hubiera estado más partidos o no, si el equipo hubiera estado más arriba, eso no se va a saber. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου, είναι μέρος της ζωής ενός ποδοσφαιριστή και οι ομάδες πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτούς. Προφανώς οι συμπαίκτες σου προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο όταν έχει τραυματιστεί για να πληρώσουν το κενό σου. Τώρα δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχα τραυματιστεί, αν θα κερδίζαμε τα ίδια παιχνίδια, αν θα είχαμε φτάσει πιο μακριά σε κάποιες διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να έχω άποψη γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι το γκολ που έβαλε στην Τούμπα ήταν μια πολύ έντονη στιγμή για τον ίδιο και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το παιχνίδι αυτό, αλλά και γιατί ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχασε σε αυτό το γήπεδο φέτος. El gol contra PAOK que marcaste en Tuba fue muy importante para ti y fue muy importante porque es el derbi y también porque Aris fue el único equipo que no ha ganado un punto en Tuba. Bueno, al final fue un momento muy feliz, ¿no? Muy contento y sobre todo fue porque era un partido contra uno de los equipos grandes de aquí de Grecia y siempre se nos acusaba de que ante los grandes partidos no éramos capaces de sacar puntos, ¿no? Y yo creo que a partir de ese punto luego ganamos a AEK en casa, dimos la cara contra Olympiacos, el equipo dio un pasito más adelante y la verdad es que por eso muy feliz. Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, γιατί είναι ένα ντέρμπι, γιατί ο ΠΑΟΚ αποτελεί μια από τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και μας κατηγορούσαν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε βαθμούς κόντρα στις μεγάλες ομάδες. Μετά από εκείνο το γκολ κερδίσαμε και την ΑΕΚ και μπορέσαμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα, είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα. Νομίζω ότι μετά από αυτό η ομάδα έκανε ένα βηματάκι πιο κοντά στο στόχο της. Τι ήταν αυτό που άλλαξε με τον ερχομό του Σάβα Παντελίδη σταδιακά στην ομάδα? Δηλαδή, τι παραπάνω κέρδισε ο Άρης με τον νέο προπονητή και παρουσία σταδιακά μια καλύτερη εικόνα μες στο γήπεδο για αυτόν? Και που έσω και ακαμπιάδο κον ελληνοεύω εντρενador κον Σάβας Παντελίδης και έσω και ακαμπιάδο y después el equipo podría jugar mejor. Bueno, yo creo que principalmente ha sido lo que ha cambiado es que nos hemos convertido en un equipo, tanto atacando como defendiendo. Que no destaca nadie mucho por encima del resto, sino simplemente somos un bloque y un equipo. Y eso nos ha llevado a estar donde estamos y a jugar como estamos jugando. Yo creo que eso tiene mucho que ver el entrenador. Y nos ha cambiado la mentalidad a ser más ganadores. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι γίναμε πιο ομάδα. Επιθετικά, αμυντικά ήμασταν πιο συμπαγείς, δεν παίζαμε μόνο για τους αυτούς μας, παίζαμε όλοι για το σύνολο. Άλλαξε και την οτροπία μας επίσης, μας έκανε πιο νικητές, πιστέψαμε περισσότερο στους εαυτούς μας
Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι από εκεί και έπειτα δουλεύαμε ως ομάδα και αυτό βγήκε και στο γήπεδο. Είναι φυσιολογικό να τον ρωτάμε και για την επόμενη μέρα. Έχει βέβαια συμβόλαιο με τον Άρη. Οι ηθήνοντες του Άρη έχουν ενημερώσει ότι ο στόχος και για τον Φραν αλλά και για άλλα παιδιά όπως ο Κουέστα, άλλος ένας Ισπανός, είναι να επεκτείνουν το συμβόλαιο μαζί τους. Δηλαδή πέρα από το χρόνο που έχει συμβόλαιο να παίξει και άλλο στον Άρη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και πολλά σενάρια περί μεταγραφών. Ο ίδιος πώς θα αντιλαμβάνεται όλα αυτά? Και θέλω να του προσθέσεις αυτό ότι όποτε ακούστηκε ότι κάποια άλλη ομάδα τον θέλει ή οτιδήποτε άλλο, ο ίδιος ήταν που ξεκαθάρισε το όλο θέμα και με την Ταραγώνα και διάφορα άλλα ζητήματα τον Ιανουάριο. Φράν, εσύ μου είναι natural και τι είναι preguntas sobre tu futuro aquí en el equipo, si vas a renovar, si hay algunos rumores de otros equipos, y todas las veces que habían rumores, tú lo mismo dijiste que no pasa eso o pasa eso, que es tu, que puedes decir sobre tu futuro. Bueno, sobre mi futuro lo que puedo decir es que tengo un año más de contrato aquí en el Aris. Y yo soy muy feliz aquí. Sí que es verdad que ha habido contactos con otros equipos, no solo de aquí de Grecia, sino de fuera de Grecia. Pero al final los últimos que deciden somos yo y el Ari, ¿no? Y al final sí que es verdad que se ha hablado mucho de mi renovación, pero por este momento no tengo nada de renovar con el equipo. Lo único que sé es que tengo un año más de contrato aquí. Lo más importante es que, όσον αφορά το μέλλον μου, ότι εγώ έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στον Άρη. Γι' αυτό θα παλέψω. Προφανώς έχουμε μιλήσει για την ανανέωση του συμβολαίου μου με την ομάδα. Υπάρχουν προτάσεις και από άλλες ομάδες, όχι μόνο από την Ελλάδα, από το εξωτερικό υπάρχουν επαφές. Αλλά την τελική απόφαση την έχουμε εμείς από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και ο Άρης. Προς το παρόν δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο όσον αφορά το τι θα γίνει μετά από αυτόν τον χρόνο. Το σημαντικό είναι να παίξουμε αυτόν τον χρόνο που μας έρχεται και τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν έρθει ο καιρός. Άρα είναι έτοιμος να τηρήσει το συμβόλαιο του με τον Άρη και από εκεί και έπειτα, αν τα βρούνε από ό,τι καταλαβαίνω με τον Άρη, δεν θα είχε πρόβλημα να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Entonces, Fran, vas a quedar aquí un año y después, si todas las negociaciones son, te van bien, quizás vas a quedar por, vas a renovar. Sí, yo lo he dicho, yo tengo un año más aquí de contrato y al final los contratos están para cumplirlos, pero luego lo que pueda pasar en verano o pueda pasar más adelante nunca se sabe. Yo siempre he dicho que aquí soy feliz, la gente me ha tratado muy bien y que tengo un año más de contrato. Έχω ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό μου, όπως είπα, τα συμβόλαια είναι για να τηρούνται. Τώρα αν θα συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς μου φέρονται οι οπαδοί μου, με το πώς μου φέρονται οι άνθρωποι στο κλαμπ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Θα φέρουμε και άλλους Ισπανούς εκτός από τον Κουέστα, τον Ματίγια ή τέλος πάντων το Λάτιν στοιχείο στην ομάδα. Φαντάζομαι και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για τον ίδιο, ότι έχει συμπατριώτες του στην ομάδα. Como sientes que están muchos hispanohablantes de España aquí en el equipo y quizás van a venir más. Bueno, al final para mí es mejor para comunicarme dentro del vestuario porque somos todos del mismo habla y me es mucho más fácil, pero a mí no me importa porque con los otros compañeros, tanto griegos como los franceses, hablo mucho con ellos, me relaciono con todo el mundo. Sí que me cuesta un poquito más hablar en inglés, pero al final en un equipo nos relacionamos todos por igual. Sí que es verdad que muchas veces los españoles un poquito más juntos y lo del simplemente por el idioma, pero al final nos relacionamos todos con todos. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορώ να συνεννοηθώ επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έτσι αυτό μας κάνει λίγο πιο γρήγορους μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τους υπόλοιπους και με τους Έλληνες και με τους Γάλλους. Μιλάμε όλη την ώρα, συνεννοούμαστε, πρέπει να το κάνουμε αυτό, είμαστε συμπαίκτες. Είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα να μιλάω στα αγγλικά, να προσπαθώ να συνεννοηθώ, αλλά δεν επηρεάζει σε κάποιο άλλο παράγοντα αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω και Ισπανούς και τους υπόλοιπους και συνεργαζόμαστε όλοι τόσο καλά. Έχουμε διαπιστώσει ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του.
και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα ποδοσφαιριστή να νιώθει δυνατός και μέσα στην οικογένειά του και να έχει την οικογένειά του για στήριγμα και από την καθημερινότητά του και στα social media αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Franti, tienes una relación muy importante con tu familia, con tu hija especialmente. Es muy importante para el jugador que tiene su familia aquí en un país diferente. ¿Cómo sientes por eso? Bueno, al final yo por un problema con mi hija tiene que vivir en España con mi mujer y cuando pueden vienen o yo muchas veces pido permiso al club para poder ir a ver a mi familia porque para mí es muy importante y es una de las cuestiones que yo siempre le hablo con el club, que para mí es muy importante ir a ver a mi familia y bueno, al final se hace difícil estar lejos de ellos, pero el fútbol es lo que tiene, ¿no? Y al final intento siempre estar lo más cerca posible con viajes o que ellos vengan. Υπήρχε ένα πρόβλημα και έπρεπε η κόρη μου να είναι με την οικογένειά μου στην Ισπανία. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Είναι από τα πρώτα πράγματα για τα οποία μίλησα με το κλαμπ, ότι θέλω να πηγαίνω να μπορώ να τους βλέπω. Όποτε έρχονται εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος προφανώς, προσπαθώ να πηγαίνω και εγώ όσο πιο συχνά μπορώ. Αυτά είναι δυστυχώς κομμάτια του ποδοσφαίρου και της ζωής ενός ποδοσφαιριστή. Πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ προσπαθώ να τις βλέπω όσο περισσότερο μπορώ και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Να στείλει και ένα μήνυμα στον κόσμο του Άρη. Δεν ξέρω αν του λένε συχνά πυκνά ότι έχει κάτι σαν παρατσούκλι σαν τρομοκράτης με την καλή την έννοια, την ποδοσφαιρική έτσι, όχι την κακή την έννοια, γιατί είμαστε και σε δύσκολες εποχές. Algún mensaje para la afición, Fran. Muchos de la afición dicen que quizás eres un terrorista de fútbol. Pues nada, que espero que sigan con nosotros todo el año, ¿no? Igual, que todo el mundo me ha dicho que voy a conocer realmente cómo es la afición del Aris en Europa y tengo muchas ganas de que empiece las fases de eliminatoria para verlo de verdad, cómo vienen al campo y hacen que el rival tenga miedo. Θέλω πάρα πολύ να δω τον κόσμο πώς θα είναι στα νοκάουτ στην Ευρώπη. Όλοι μου έχουν πει ότι ο πραγματικός κόσμος του Άρη θα εμφανιστεί εκεί. Ανυπομονώ να δω αυτή την κατάσταση πραγματικά, να μας υποστηρίξουν όπως μας υποστηρίζουν κάθε φορά και να δημιουργούν αυτόν τον φόβο που προκαλούν στους αντιπάλους. Δεν έχει δει Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης? No has visto Atlético de Madrid contra Άρης? Sí, sí, que lo he visto, sí. Ναι. Ναι, ναι, το έχω δει. Κάπως έτσι θα είναι, πες του. Και... Va a ser parecido, Fran. Eso espero que sea así. Nos necesitamos todo. Αυτό ελπίζω ότι θα είναι κάπως έτσι. Το χρειαζόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε να μας δώσουμε. Κάτι άσχετο με τον Άρη. Εμείς χθες ήμασταν Λίβερπουλ. Αυτός είναι. Το κατάλαβα. Τι, η Μπάρτσα? Fran, tú ayer, ¿con qué equipo? Pues. Yo ayer iba con el Liverpool. Soy más simpatizante del Real Madrid que del Barcelona, entonces quería que pasara al Liverpool, pero sinceramente pensaba que iba a caer eliminado, pero el fútbol es impredecible. Εγώ υποστήριζα Liverpool γιατί είμαι λίγο πιο κοντά στη Real Madrid της, οπότε υποστήριζα Liverpool. Αν και ειλικρινά πίστευα ότι θα αποκλειστεί, αλλά όπως βλέπουμε το ποδόσφαιρο είναι πολύ απρόβλεπτο. Απόψε τι βλέπει στο Ajax Tottenham ή ποιον υποστηρίζει? Όχι, Ajax Tottenham και qual equipo supportes y quién crees va a eliminar? Para mí el Ajax más que nada porque es un equipo, no tiene una estrella por encima de todas. Juegan como un equipo todos a una y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que hacen un gran fútbol y lo hacen como equipo. Υποστηρίζω τον Άγιαξ, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχει ένας αστέρας, παίζουν όλοι σαν ομάδα, παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και το κάνουν σαν ομάδα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ενδεχομένως να παίξει φιλικό το καλοκαίρι στην Ολλανδία, ίσως να είναι ο Άγιαξ ή κάποια άλλη μεγάλη ομάδα από την Ολλανδία. Οπότε θα ανανεώσουμε άπαντες στο ραντεβού μας για εκεί. Θα τον δούμε στην προετοιμασία πλέον, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας στις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
quizás vamos a jugar un amistoso con Ajax o con otro equipo de Holanda. De Países Bajos. Ahora, Fran, te vamos a ver a la pretemporada. Muy bien, perfecto. Να ξεκουραστεί και να είναι δυνατός. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Δηλάχατε η βέλβα μας που έρθει. No mucho más. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Φραν. Ευχαριστούμε.